Και θα στέλνω χαιρετίσματα στο Μιχάλη Τσόχο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βοσίστα. Εκτός αν θα πάτε και εσείς στο Παρίσι. Θα πάτε καμιά αποστολή εκεί, θα μπείτε κανένα λεωφορείο από την Κοσμοτέ TV, όλοι. Ναι. Δεν έχω ιδέα, Δεν έχω ιδέα να σου απαντήσω ακόμα. Τι γίνεται, κύριε Τσόχο, τι... Είναι 3-4-5 τελική σειρά εκείνη την εβδομάδα. Europa League, Conference, Europa Conference League, Champions League, ελληνικός τελικός κυπέλου, κυπέλο Αγγλίας τελικός. Είναι μέσα σε 5-6 μέρες όλοι. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι 21 Μαΐου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης έχει τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν, έρχονται πίσω. Γιατί από εδώ και στο εξής με αυτό θα ασχολούμαστε. Ξέρεις, έχει αυτές τις συζητήσεις πέρα από τις ομάδες πώς θα βρεθούν, γιατί έχουν και τα μάτς των play-offs. Θα έχουμε, ξέρω εγώ, οι αποστολές, τα εισιτήρια, πώς θα πάνε, πού θα καθίσουν, πόσα θα δώσει η ΕΠΟ τελικά. Θα γίνει ένας χαμός όλο αυτό το διάστημα. Ένας ωραίος χαμός από αυτούς που αγαπάω εγώ να ασχολούμαστε καθημερινά. Πληροφορία. Παίρνει άλλα 2.000 εισιτήρια τελικά, ξέρεις, είναι αυτά τα ωραία. Ναι, ως συνήθως, στους ελληνικούς τελικούς. Ναι. Το σημαντικό είναι να έχουμε κόσμο αρκετό, έχει 2-3 χιλιάδες από τον καθένα, και να δούμε έναν τελικό, ρε παιδί μου, που πολύ μας έχει λείψει με κανονικό κόσμο στις κερκίδες και όχι με άδειες λόγω COVID ή με άδειες λόγω μέτρων ασφαλείας ή δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Και δεν θέλω αυτό το απέναντι, το πλάνο, το κλασικό, το μακρινό, ας πούμε, από τα δημοσιογραφικά στα απέναντι να είναι άδεια εκείνα. Το θέλω εκείνο γεμάτο. Ας είναι άδειο άλλο κομμάτι, εκείνο είναι γεμάτο. Ναι, ρε παιδί μου. Να βλέπουμε αυτή την εικόνα συνεχώς με τα άδεια καρεκλάκια απέναντι, σαν να λέμε ότι παίζουν κανένα φιλικό χαβαλέ, ας πούμε, οι ομάδες. Ναι. Έχεις δίκιο. Και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, θέλω αρχικά να μου μεταφέρεις το κλίμα. Το που υπάρχει στην Αθήνα από χθες το βράδυ και μέχρι τώρα, ας πούμε, αυτό που πηγάζει από το ρεπορτάζ και από τα σχόλια γενικότερα των ανθρώπων εκεί, των συναδέλφων, ας πούμε, και των μέσων μετά την εξέλιξη, τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ, την πρόκριση του ΠΑΟΚ βασικά. Ναι, δεν νομίζω ότι προέκυψε τίποτα καινούργιο σε σχέση με τον Ολυμπιακό, δηλαδή κάτι που δεν ξέραμε. Για μένα το μάτς δεν είχε καμία έκπληξη. Πήγε περίπου όπως το φανταζόμουν. Δηλαδή... έτσι όπως το περιέγραψες. Τι περίπου, έτσι όπως το είπες. Μου λες μην αποκλείσεις και την παράταση και τα λοιπά. Λες και το είδες. Το Σωτηριακόπουλο, ναι, λέγατε, γιατί... το Χρήστο Σωτηριακόπουλο λέγατε χθες το βράδυ ότι βρίσκει τα σκορ με τον Βασίλη το βράδυ μετά τον ημιτελικό της Λίβερπουλ. Αλλά και εσύ το έργο το είχες δει για το. Στο Καραϊσκάκη. Ναι, γιατί ήμουν βέβαιος ότι δεν θα δούμε, αν δεν μπει γρήγορα γκολ, δεν θα δούμε ρίσκα από τους δύο προπονητές και ότι θα βλέπαμε καλό μάτς πια από το 65-70 και μετά, όταν πια θα ήταν ανέμενε το 0-0, αναγκασμένοι να παίρνουν ρίσκα. Και είδαμε καλό μάτς και από το 65-70 και μετά και στην παράταση, με καλό ρυθμό, με αρκετές φάσεις, με πολύ ωραίο πάθος και από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, και αυτό ήταν σημαντικό. Και είδαμε και όλα τα προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός και τη διαφορά ψυχολογίας και νοοτροπίας που έχουν οι δύο ομάδες. Νομίζω εκεί κρίθηκε ότι ο ΠΑΟΚ πια εδώ και αρκετούς μήνες, δυόμιση, αισθάνεται πολύ καλύτερα από ό,τι αισθανόταν. Ο κάθε ποδοσφαιριστής που υπάρχει στο ρόστερ αισθάνεται σημαντικός. Τον έχει κάνει ο Λουτσέσκου να αισθάνεται σημαντικός. Όποιος και αν βγει από την Αυθαλήνη ή αν πέσει σε πολύ κρίσιμο μάτς, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ καιρό να αγωνιστεί, είναι εκεί. Το παράδειγμα του Τέιλορ είναι όλος ο φετινός ΠΑΟΚ, όχι μόνο για χθες αλλά και για το παιχνίδι στη Γάνδη, θυμίζω. Ναι. Όπου και εκεί, σωστό, τον έβγαλε από το πουθενά, είχε δεν ξέρω κι εγώ πόσα μάτς να αγωνιστεί και τον έριξε στο μάτς που έκαιγε και ανταποκρίθηκε. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και χθες, όταν αναγκάστηκε να τον κάνει αλλαγή στην αλλαγή. Ο Λουτσέσκο που επιβεβαιώνει το ρητό που λέει ότι μια ομάδα έχει 25 παίχτες και κάποια στιγμή όλους θα τους χρειαστεί και πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι. Είναι πολύ εύκολο να το λες, πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Δες το αντίστοιχο παράδειγμα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, εν τέλει ό,τι παίρνει το παίρνει από τα
ποδοσφαιριστές. Μπαίνουν μέσα ποδοσφαιριστές στο τέλος του μάτσου, όπως ο Κούντε ή ο Βρουσάη. Ο Κούντε θυμίζω μια ακριβή μεταγραφή το καλοκαίρι. Ακριβή μεταγραφή είναι αυτή, ε? Ναι, πλήρωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα του. Πόσα? Και 2 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα του. Ναι. Και πληρώνει περίπου 800-900.000 ευρώ το χρόνο συμβόλαιο στον ίδιο. Και δεν περιμένεις ότι θα προσφέρει κάτι ο Κούντε. Τον λυπήθηκα σε κάποια φάση χθες προς τις καθυστερήσεις που έκανε μια προσπάθεια και έμεινε εκεί. Λέω. Και τον βλέπεις ότι μπαίνει και μπαίνει για να μπει, γιατί πρέπει να γίνει μια ακόμη αλλαγή. Αντιθέτως βλέπεις ότι μπαίνει ο Ολιβέιρα, βλέπεις ότι μπαίνει ο Τσόλακ, βλέπεις ότι μπαίνει ο Τέιλορ αλλαγή στην αλλαγή. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί εδώ μπορούν να είναι που θα βρεθούν στην κρίσιμη φάση και να κάνουν τη διαφορά. Για μένα η διαφορά στις δύο ομάδες είναι η εξής. Δεν απέχουν πολύ αγωνιστικά. Και εγώ δεν παραμυθιάζομαι ούτε από αποκλεισμούς ούτε από προκρίσεις. Και να παίρναγε χθες ο Ολυμπιακός δεν θα άλλαζε κάτι στην λογική μου. Απλώς θα έχει περάσει επειδή πραγματικά αρκετοί προσοριστές του το ήθελαν πάρα πολύ. Αλλά και να παίρναγε ή τώρα που αποκλείστηκε δεν αλλάζει κάτι. Είναι μια ομάδα με πολλά και σημαντικά προβλήματα. Και είναι μια ομάδα που εμφανίζει κορεσμό, που αυτό είναι το χειρότερο μικρόβιο για μια ομάδα. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, που είναι μια ομάδα που επίσης έχει πολλά αγωνιστικά προβλήματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι μια ομάδα που όχι μόνο δεν έχει κορεσμό, αλλά έχει δίψα μέσα της για να κάνει πράγματα. Η διαφορά λοιπόν στο μάτς είναι η εξής. Ο Ολυμπιακός βρίσκει τον γκολ στην παράταση, ναι, και ο ΠΑΟΚ αυτομάτως βγάζει αντίδραση. 1-2 λεπτά μετά δημιουργεί εκείνη την ευκαιρία με την αναστάτωση μέσα στην μεγάλη περιοχή. Σχεδόν η επόμενη φάση είναι, που ζητάει μάλιστα και πέναλτι στο μαρκάρισμα του Ρέαμτσουκ στον Τέιλορ. Εγώ αφήνω στην άκρη αυτό. Α, παρεπιπτόντως, επειδή το συζητήσαμε χθες στον αέρα μετά τη λήξη του μάτς και δεν είχα δει 1-2 φάσεις γιατί έκανα ταυτόχρονα για εκπομπή, λέω ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά ο διαιτητής παρά να δώσει πέναλτι στο μαρκάρισμα του Ελαραμπή. Από τη στιγμή που τον φωνάζουν να τον δει, είναι φανερό ότι ο Ελαραμπή τσιμπάει την μπάλα και ο Πασκαλάκης δεν βρίσκει μπάλα, αλλά βρίσκει τα πόδια. Αν πέφτει ο Ελαραμπή από αυτή την επαφή είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά ο διαιτητής δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο το να δώσει πέναλτι. Σωστά ο ΠΑΟΚ γκρινιάζει, μπορεί εύκολα να βγει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Σισε για σκόπιμη καθυστέρηση. Δεν υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο να δοθεί πέναλτι στη φάση του Τέιλορ στην οποία αναφερόμουν τώρα. Νομίζω δικαίως δεν τον φώναξαν. Αλλά όλα αυτά για να μην νομίζει κανείς, επειδή χθες το βράδυ δεν τις σχολίασα όλες τις φάσεις και δεν τις είχα δει όλες τις φάσεις, ότι έχω χαραπρόβαρα, αποφύγω να σχολιάσω τις φάσεις. Λέω λοιπόν ότι η αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά τον γκολ που δέχεται στην παράταση είναι η αντίδραση της ομάδας που νιώθει καλά με τον εαυτό της και σίγουρη για τον εαυτό της. Πριν τελειώσει το ημίχρονο κάνει αυτή την ευκαιρία με τον Τέιλορ. Πριν τελειώσει το ημίχρονο βάζει αυτό το καταπληκτικό γκολ με την απίθανη πάσα του Σβάμπ και με 2 σεντερφόρ μέσα στον αγωνιστικό χώρο να συνεργάζονται μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ασίστα από τάκλιν του Ολιβέιρα και πλασέ στην κίνηση από τον Τσόλακ για να επιβεβαιωθεί ότι τις μεγάλες βραδιές μπορούν να τις σημαδεύουν και παίχτες που πώς να το πω, ο κόσμος είτε δεν τους εκτιμάει είτε θεωρεί ότι δεν έχουν ταιριάξει καθόλου στην ομάδα και αναφέρομαι φυσικά στον Τζόλακ. Το χρωστούσε η μοίρα στον Τζόλακ αυτό το γκολ εχθές, το χθεσινό. Ναι, θυμίζω το γκολ στο ΆΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ, μικρότερη σημασία σε σχέση με το χθεσινό, αλλά και εκείνο καθοριστικό για μια εκτός έδρας νίκη σε ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτή λοιπόν η αντίδραση του ΠΑΟΚ όταν δέχεται γκολ. Η αντίδραση του Ολυμπιακού όταν δέχεται τον γκολ της ισοφάρισης και άρα ξαναχάνει την πρόκληση από τα χέρια του, μάλλον χάνει την πρόκληση από τα χέρια του για πρώτη φορά μέσα στο μάτς, είναι η αντίδραση μιας ομάδας που δεν πιστεύει ότι μπορεί να βρει δεύτερο γκολ. Είναι η αντίδραση μιας ομάδας που προσπαθεί να στείλει την μπάλα προς την περιοχή, αλλά δεν έχει ούτε την αυτοπεποίθηση, ούτε τα ψυχολογικά αποθέματα, ούτε τα κουράγια, ούτε την νοοτροπία νικητή. Την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ διαχειρίζεται αυτό το 1-1 με πολύ μεγάλη άνεση, όχι δεν κινδύνευσε, αλλά δεν επέτρεψε στους παίκτες του Ολυμπιακού να πλησιάσουν προς την αιστεία του Πασχαλάκη.
αυτά τα δύο κομμάτια του μάτς δείχνουν τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν απέχουν πολύ αγωνιστικά οι δύο ομάδες. Απλώς απέχουν πάρα πολύ στην νοοτροπία και στην πνευματική προετοιμασία και στην αυτοπεποίθηση και στην... και στο κλίμα και στην αίσθηση ανωτερότητας που βγάζει μία σε σχέση με την άλλη. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πηγαίνει, βαδίζει προς το τέλος σεζόν αγκομαχώντας, έτσι κι αλλιώς ήταν μια προβληματική σεζόν ειδικά από το Γενάρη και μετά, και βαδίζει προς το φινάλε αγκομαχώντας, υποφέροντας. Νομίζω είναι και αρνητικό ρεκόρ από ό,τι διάβασα τα 5 συνεχόμενα μάτς χωρίς νίκη στην εποχή του Πέδρο Μαρτίνς. Και υπάρχει μια άλλη ομάδα που όσα προβλήματα και τις προκύπτουν, που χθες προέκυψαν πάρα πολλά, στραβώνει αρκετές έχει... φορές το μάτς για τον ΠΑΟΚ, με τις επιλογές των παικτών εννοώ και με τους τραυματισμούς τους. Ναι, δεν φτάνει σε κάποιο σημείο, αν τους προσμετρήσεις όλους, από τον Μιχαηλίδη μέχρι τον Μητρίτσα, που τραυματίζεται, δεν έχει μπει αλλαγή, να έχει 9 πόντες. Ναι. Συνολικά. Ενώ όλοι όσοι ήταν τραυματίες πριν αρχίσει το μάτς και δεν ήταν καν στην αποστολή, Μιχαηλίδης, Γιερίνια, Ελκαντουρί, Τσιγκάρας κτλ. Κτλ. Και όσους χάνει μέσα στο, στο μάτς. Αουγκούστο, Μητρίτσα. Νομίζω σε εκείνο το χρονικό σημείο που χάνει και τον τελευταίο, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο με μείον 9. Αλλά ξαναλέω, όταν ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Ντέιλορ που παίζει ελάχιστα, ο προπονητής δεν έχει τον παραμικρό δισταγμό ή ενδιασμό να τον δείξει στο μάτς στη Γάνδη την ώρα που καίγεται το σύμπαν και παίζεται η πρόκριση, ή στο Καραϊσκάκι την ώρα που επίσης καίγεται το σύμπαν και παίζεται η πρόκριση, αυτό δείχνει και πόσο εμπιστεύεται το ρόστερ του προπονητής και πόσο έτοιμο το έχει τον κάθε ποδοσφαιριστή για οποιαδήποτε συνθήκη, όχι για να τον χρησιμοποιήσει σε ένα αδιάφορο μάτς, αλλά για να τον χρησιμοποιήσει στα μάτς της χρονιάς. Διότι σε αυτά τα δύο παίξει ο Τέιλορ, στη Γάνδη και στο Καραϊσκάκι, αυτά είναι οι πιο σημαντικές στιγμές του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στην σεζόν, αυτή η πρόκριση στους 8 της Ευρώπης που ήρθε στη Γάνδη και αυτή η πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Και τα δύο αυτά μάτς ο ΠΑΟΚ τα έχει πάρει τις προκρίσεις με τον Τέιλορ στον αγωνιστικό χώρο. Άρα δεν τον χρησιμοποιεί για να πει ότι τον χρησιμοποιεί. Πραγματικά τον εμπιστεύεται απόλυτα και ας τον χρησιμοποιεί ελάχιστα. Δεν πάβει να τον εκτιμά ως έναν παίκτη που μπορεί να του δώσει πράγματα και στις πιο κρίσιμες στιγμές. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κέρδος και πολύ μεγάλο όφελος. Και μέσα από τις στραβές προκύπτηκε το διδυμάκι με τα θηριάκια μπροστά, τα δύο φόρα, ας πούμε. Δηλαδή, αν μπορούσε να ξαναβάλει και τον Άκπομ, θα το ξαναέβαζε ο Λουτσέσκου, αν ήταν βόλεϊ ή χάντμπολ, τέλος πάντων. Και γίνεται αυτό το καταπληκτικό στο γκολ, έτσι. Που το τάκλινγκ που είπες πριν του Ολιβέιρα είναι το καλύτερο πάρε βάλε τη σεζόν, αυτό που δίνει. Ναι, ναι. Και όλη η φάση δείχνει και τα σοβαρά ζητήματα που έχει ο Ολυμπιακός, αλλά κυρίως δείχνει και την ποιότητα των θεωρητικά και πρακτικά, γιατί αυτό συμβαίνει, αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, η πάσα με το εξωτερικό του ΒΑΜ. Ναι, μαγική. Είναι μαγική. Δηλαδή, αν την είχε κάνει ο Μόντριτς, που κάνει τέτοιες, θα παραμιλούσε όλα τα social media. Είναι ο μοναδικός που το κάνει με δεξί πόδι, γιατί αυτή η πάσα με το εξωτερικό φαλτσάκι είναι αριστερό πόδι. Εκεί είναι όλη η ομορφιά. Ο Μόντριτς είναι ο μοναδικός που το κάνει με δεξί. Ναι, ναι, το. Αυτή η πάσα λοιπόν από έναν παίχτη που δεδομένα πια χρησιμοποιείται ως αναπληρωματικός είναι μια καταπληκτική πάσα. Και στο χρονικό σημείο που το κάνεις και στο μάτς που το κάνεις δείχνει και τα χαρακτηριστικά σου και την ποιότητά σου. Δεν το κάνεις δηλαδή σε ένα μάτς στην Τούμπα με έναν υποδέστερο αντίπαλο που το σκόρνε στο 3-0 και άρα έχεις μπει στη λογική να προσφέρω θέαμα. Το κάνεις γιατί πιστεύεις ότι αυτή η πάσα είναι που μπορεί να κάνει την διαφορά την ώρα που ο ΠΑΟΚ είναι σε σκόρ αποκλεισμό από τον τελικό του κυπέλλου. Η κίνηση του Ολιβέιρα και η πάσα με τάκλιν παρεβάλλες στον Τσόλακ είναι το δείγμα της ποιότητας που έλειψε πάρα πολύ από τον ΠΑΟΚ στην φετινή σεζόν στην κορυφή της επίθεσης.
Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για την πολύ μεγάλη βελτίωση κατά τη διάρκεια της σεζόν του ΑΚΠΟΜ. Αλλά ο ΑΚΠΟΜ είναι ένα σεριό ανήμερο που του λείπουν, και γι' αυτό άλλωστε δεν έχει κάνει και πολύ μεγαλύτερη καριέρα, πολλά πράγματα, ένα από τα οποία είναι η υψηλή τεχνική κατάρτιση. Πράγμα που διαθέτει και περισσεύει ο Ολιβέιρα. Και αυτή η επιλογή να έχει έναν τέτοιον παίχτη στην κορυφή της επίθεσης, που να ξέρει πολύ μπάλα, που τέτοιος δεν είναι ούτε ο ΑΚΠΟΜ ούτε ο Τσόλακ, και δεν ήταν ούτε ο Σβιντέρσκι στο πρώτο μισό, ήταν μια επιλογή που του έλειψε πάρα πολύ του Ρασβάν Λουτσέσκου. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο λόγος που είχε επιμείνει όσο δεν έπαιρνε προκειμένου να αποκτήσει τον Ολιβέιρα, διότι ήξερε ότι μπορεί να έχει στην κορυφή της επίθεσης έναν ποδοσφαιριστή που και έχει καλή επαφή με τα δίχτυα και κυρίως μπορεί να παίζει και ως playmaker. Διότι ήξερε ότι από πίσω έχει ποδοσφαιριστές με πολύ μεγάλη ταχύτητα και με πολύ καλά τελειώματα, και άρα ήθελε ο center forward του να μπορεί και να δημιουργεί για τους υπόλοιπους, ακόμα και στην περίπτωση που, όπως είπες και εσύ, χρειαστεί σε κάποιο φινάλε του μάτς, όπου ο ΠΑΟΚ χρειάζεται γκολ, να παίξει με δύο center forward. Ο Ολιβέιρα μπορεί άνετα να παίξει τον δεύτερο, παρά το γεγονός ότι το κορμί του, τα χαρακτηριστικά του είναι αυτό που λέμε φουνταριστός. Έχει τέτοια ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, που μπορεί άνετα να είναι ο δεύτερος, ο δημιουργικός επιθετικός στο δίδυμο και όχι ο εκτελεστής. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, και αυτό είναι που με έκανε να λέω 51-49. Ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα είναι λεπτομέρειες αυτές που θα κρίνουν την πρόκριση. Ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι, και το έλεγα πριν το πρώτο μάτς, ότι αν ο ΠΑΟΚ πάρει 0-0 στο πρώτο μάτς, δεν είναι κακό αποτέλεσμα για αυτόν, όπως θα πίστευαν πολλοί, από τη στιγμή που ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Και μπορείς να το καταλάβεις αυτό από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πια δυσκολεύεται πάρα πολύ να σκοράρει, άρα δεν θα του ήταν εύκολο να βρει δύο γκολ, και ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύεται να σκοράρει στα εκτός έδρας μάτς του, άρα θα του ήταν πολύ δύσκολο να μην βρει ένα γκολ. Έμοιαζε πολύ 1-1 αυτός ο επαναληπτικός ημιτελικός. Ήρθε 0-0 στην κανονική διάρκεια και 1-1 στην παράταση. Ναι, ναι, έτσι ήταν. Και τι άλλο μπορούμε να κρατήσουμε από το χθεσινό παιχνίδι, τον διαιτητή. Ο διαιτητή, αυτό που το συζητήσαμε. Μπορούμε να κρατήσουμε και τον Σουάρες για τον ΠΑΟΚ. Εκεί πρέπει να μπει το ψιλοκρεμαστό που κάνει από το κέντρο για να γίνει από το απόλυτο ξεφωνητό που τρώει, ας πούμε, η μεταγραφή αυτός, ο Μπότο κτλ. Να γίνει ο υπερπαιχταράς και η ταλεντάρα και το next big thing. Αλλά δεν μπήκε για το έβγαλε ο Βάσλη, δηλαδή φοβερά εκείνη την προσπάθεια. Δεν έχει κάνει καμιά φοβερή εμφάνιση. Ναι, αυτό είναι το highlights. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το παιδί αυτό δείχνει, πρώτον, να έχει ενσωματωθεί στην ομάδα, δηλαδή να μην είναι ένα ξένο σώμα. Διότι η αλήθεια είναι ότι στις προηγούμενες εμφανίσεις του έμοιαζε λίγο παράτερος με τους υπόλοιπους. Αλλά εγώ λέω ότι αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά πράγματα. Βιάζεται πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν το λέω γιατί ο κάθε ποδοσφαιριστής χρειάζεται χρόνο. Προφανώς χρειάζεται χρόνο. Προφανώς χρειάζεται να εγκληματιστεί. Ας αφήσουμε το ποδόσφαιρο στην άκρη. Χρειάζεται να εγκληματιστεί σε μια νέα ομάδα με 30 τύπους που δεν τους γνώριζε. Σε μια νέα πόλη που πιθανότατα δεν είχε έρθει ποτέ. Είναι και πολλοί ανθρώπινοι παράγοντες που κάνουν τον εγκληματισμό ενός ποδοσφαιριστή να αργήσει πολύ καμιά φορά. Αλλά πέρα από αυτό, και αγωνιστικά είναι ψαρωμένος, πιεσμένος και σαν να μην έχει μπει, σαν να είναι λίγο ξένο σώμα στην ομάδα. Σε θέση είναι η πρώτη φορά που δεν το δείχνει αυτό. Mm-hmm. Και ξέρεις ότι αρχίζει πια η ομάδα και τον εκτιμά και τον καταλαβαίνει, και αρχίζει και ο ίδιος και εκτιμάει και καταλαβαίνει την ομάδα, φαίνεται από τον πινελίκι που του ρίχνει σε μια φάση ο Κούρτιτς. Όταν ο Σουάρες κάνει μια λάθος πάσα, λίγο πιο δυνατή προς τα άκρα για τον Κούρτιτς, λίγο πιο δυνατή από όσο θέλει ο Κούρτιτς, και μπάλα πηγαίνει πλάγιο, και ο Κούρτιτς γυρνάει και του σέρνει. Εκεί καταλαβαίνεις, όχι ότι τον υποτιμά, αλλά ότι πια έχει καταλάβει και έχει την απέτηση από αυτόν, πρώτον, για καλύτερη πάσα, και δεύτερον, πια ότι έχει, τον θεωρεί μέλος της ομάδας, άρα δεν είναι ένα ξένο σώμα που τι να γυρίσω τώρα να του πω έχουμε και αυτόν μες στο γήπεδο. Όχι, πια η ομάδα έχει αρχίσει και έχει απαιτήσεις από αυτόν. Ναι, εντάξει, αλλά και η αντίδραση του Κούρτιτς εμένα δεν μου άρεσε. Δύο φορές την ώρα του αγώνα, την ώρα που έκυγε η μπάλα
να αντιδράει με αυτόν τον έντονο τρόπο προς συμπέκτηση. Ούτε με αρέσει αυτή η αντίδραση, αλλά αυτός είναι ο Κόρτιτς. Δηλαδή, ο Κόρτιτς είναι ένα παιδί που ανεβάζει πάρα πολύ θερμοκρασία την ώρα των παιχνιδιών. Αλήθεια είναι αυτό. Ανεβάζει πολλές φορές θερμοκρασία και με την αντίπαλη κερκίδα. Δηλαδή, συμπέκτη του κράζει και τον κράζει άσχημα και επιδεικτικά. Εντάξει, κάπως διαφορετικά. Αν του το κάνει κάποιος, δεν θα το αρέσει, γι' αυτό λέω. Σωστό, και εγώ διαφωνώ. Απλώς το αναφέρω ως παράδειγμα για να δείξω ότι ξέρεις, ο Κόρτιτς σε κάποιον που δεν τον θεωρούσε ικανό ή που δεν τον θεωρούσε πια ενσωματωμένο στην ομάδα, πιθανότατα άντε να έκανε μια γκριμάτσα απαξίωσης. Μα, έχουμε και αυτόν εδώ μέσα τώρα. Τι να κάνουμε. Δεν θα αισθανόταν ότι αξίζει τον κόπο να φωνάξει. Ωραία το φτιάχνεις, ωραία το φτιάχνεις. Εντάξει, οκ. Okay. Με επίθεση. Και εμένα με ενοχλεί αυτή η συμπεριφορά, αλλά ο Κούρτιτς, όταν κρυώνει το κεφάλι του, πηγαίνει πάρα πολλές φορές στις δηλώσεις και ζητάει συγγνώμη. Ζητάει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του στους αντιπάλους οπαδούς. Ότι έριξα τα αυτιά μου, αλλά δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν. Ζητάει συγγνώμη από την ομάδα γιατί δέχτηκε μια κίτρινη κάρτα σε διαμαρτυρία που δεν έπρεπε και χάνει το επόμενο μάτς. Δηλαδή, πρέπει να... Τον είδα όταν κρύωσε το μυαλό του, τον είδα μέχρι και σε μανούρα να χωρίζει τον Κούρτιτς. Κάπως τον είδα εκεί να κρατάει. Λέει, είχε κρύωσει πολύ το μυαλό του. Υπάρχουν όμως στιγμές που είτε με τον διαιτητή, είτε με τον αντίπαλο, είτε με συμπαίκτη, ανεβάζει θερμοκρασία και ξεφεύγει στην περιφορά του. Ναι. Και είναι αλήθεια το ισχύει, αλλά το έχει χρόνια αυτό. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόγια. Θέλω να κλείσουμε γιατί έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα με τον ξάδερφο από τη Ρουμανία του Αλέκου Ράντου, τον Ράντου της Ίντερ. Χθες τι έκανε στον Πολόνια Ίντερ, είδες τον γκολ που τρώει? Το είδα. Δηλαδή πόσο κρίμα είναι γαμώτα για το παιδί αυτό. Ναι, είναι... Και είναι μόνο που μπορεί να κρίνει και τίτλο, ας πούμε, αποτέλεσμα μπορεί να κρίνει τίτλο. Ναι, ναι, είναι εξαιρετικά πιθανό. Τώρα αφήνει την Ίντερ αυτή τα δύο βαθμούς πίσω από την Μίλαν και έχουν μείνει τέσσερα μάτς. Και τέτοια γκολ πιστεύω, Μιχάλη, θα δούμε αρκετά. Γιατί όπως λέει όλο αυτό το διάστημα, το ποδόσφαιρο αλλάζει και ξεκινάει από πίσω και οι τερματοφύλακες και τα center back πρέπει να ξέρουν μπάλα. Πρέπει να γίνουν half. Έτσι, μα αυτοί είναι και οι τερματοφύλακες που κοστίζουν περισσότερο από κάθε άλλον αυτή την εποχή. Δηλαδή, όποιος παίρνει τον φυλάκα του κοιτάει πάρα πολύ αυτό. Πώς είναι με την μπάλα στα πόδια. Εντάξει, είναι μια γκάφα από αυτές τις Bloomberg γκάφες. Αλλά ξέρεις, αυτό το παιδί τώρα μακάρι να είναι δυνατό και να το ξεπεράσει και να μην τον στοιχιώσει και να μην σημαδέψει την καριέρα του για μια ζωή. Έχουν γίνει και σε πιο μεγάλα μάτς. Θυμίζω τελικό Champions League με τον τερματοφύλακα της Liverpool. Εσύ θα το θυμάσαι καλύτερα. Ναι. Το όνομά του έχω ξεχάσει. Το όνομά του έχω ξεχάσει. Είδες, δεν θα το θυμάσαι. Κάριους. Κάριους, ναι. Έχει και αυτό το Κάρι μέσα. Ο Κάρι είναι αυτός που λατρεύω στο NBA και ο Κάριος είναι αυτός που με έκαψε. είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή. Πρέπει να είσαι πολύ, πολύ δυνατός χαρακτήρας εφόσον χάσει είτε το πρωτάθλημα. Διότι αν το πάρει, okay, πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί. Αλλά αν το χάσει, ξέρεις, για μια ζωή θα τον σημαδεύει ότι αυτό το λάθος του οδήγησε στην απώλεια του πρωτάθληματος για την Ίντερ. Το Ίντερ μπορεί να το είχαν έτσι κι αλλιώς. Ξέρω εγώ να έμενε το 1-1, ας πούμε, να μην γινόταν ποτέ 1-2 στα 10 λεπτά που απέμεναν και να το είχαν έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι φάση που θα τον κυνηγάει. Και δεν είναι και μεγάλο παιδί, είναι μικρό παιδί. Ναι. Θα πρέπει να βρει τη δύναμη να το ξεπεράσει γιατί όντως είναι. Δηλαδή θα κυκλοφορεί στο Μιλάνο και θα πηγαίνει για καφέ και θα τον δείχνουν οι οπαδοί της Μίλαν και θα λένε αγόρι μου εσύ, καμάρι μου, να σε κεράσουμε κάτι και θα τον βλέπουν οι οπαδοί της Ίντερ. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι και Μίλαν Ίντερ η κόντρα και ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι είναι ακριβώς. Τι ματσάρα. Ματσάρα λέω, κοντράρα είναι αυτή έτσι στην ίδια πόλη. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια οι δυο τους να είναι αυτές που διεκδικούν τον τίτλο μέχρι τέλος. Λοιπόν, τελευταίο μήνυμα βλέπω εδώ. Μόλις μου έστειλαν mail από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ όλης της Ελλάδος και σε αποθεώνουν για το φτιάξιμο που έκανες για τον Κούρτιτς. Αποθεώνεσαι. Λοιπόν, ευχαριστώ Μιχάλη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Χαιρετώ, γεια.